Γεια σας και πάλι φίλοι μου, χαίρομαι που είστε πίσω εδώ στο κανάλι μου. Για όσους είστε πρώτη φορά και δεν με ξέρετε, είμαι η Λίτσα και σε αυτό το κανάλι συνηθίζω να δείχνω πράγματα που αφορούν την ομορφιά και γενικότερα γυναικεία θέματα. Οπότε αν είστε πρώτη φορά εδώ, σκεφτείτε μήπως κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για να ξέρετε πότε ακριβώς ανεβάζω ένα νέο βίντεο. Σήμερα έχω ετοιμάσει για σας ένα καλοκαιρινό βίντεο, ένα βίντεο που θα σας δείξω τι βάζω εγώ στη τσάντα θαλάσσης μου. Όπως βλέπετε εδώ έχω έτοιμη και τη τσάντα μου και το καπελάκι μου για να πάω για μπάνιο. Οπότε αν σας ενδιαφέρει να δείτε κάτι τέτοιο, μείνετε μαζί μου και παρακολουθήστε το υπόλοιπο βίντεο. Και μην ξεχάσετε να έρθετε και στην παρέα μου στο Instagram, γιατί εκεί τα λέμε καθημερινά και η επικοινωνία μας είναι ακόμα ευκολότερη. Πάμε όμως να δούμε τι περιέχει αυτή η τσάντα μέσα αναλυτικά. Το πρώτο πράγμα που θα σας δείξω είναι αυτό εδώ το καπέλο, το οποίο όσοι με παρακολουθείτε το έχετε ξαναδεί. Το έχω αγοράσει πέρυσι από τα H&M, μου αρέσει που έχει αυτή εδώ τη μικρή λεπτομέρεια, το οποίο έχει μεγάλο γύσο και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί καλύπτει όλο το πρόσωπό μου και με προστατεύει από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου. Έβγαλα λίγο το καπέλο για να είμαι λίγο πιο άνετα και πάμε τώρα να αρχίσω να σας δείχνω ένα-ένα τα πράγματα που έχει αυτή η τσάντα θαλάσσης, την οποία την έχω γεμίσει, η αλήθεια είναι, αλλά έχω όλα τα απαραίτητα που μπορεί να χρειαστώ όταν θα πάω για μία μέρα στη θάλασσα ή ακόμα και στις διακοπές μου. Από τη τσάντα θαλάσσης λοιπόν δεν λείπει ποτέ μία πετσέτα θαλάσσης. Αυτή την πετσέτα θαλάσσης, που είναι μια πάρα πολύ χοντρή πετσέτα, την έχω πάρα πολλά χρόνια και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ απορροφητική. Δεν θέλω να χρησιμοποιώ την πετσέτα που χρησιμοποιούν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας ή μια φίλη μου για παράδειγμα. Δεν μοιράζομαι ποτέ την πετσέτα με κανέναν άλλον. Τι δεν παραλείπουμε να πάρουμε ποτέ στη θάλασσα μαζί μας, εννοείται το μαγιό. Και φέτος έχω επιλέξει από τη συλλογή του Τεζένι αυτό το πάρα πολύ ωραίο πολύχρωμο strapless μαγιό, το οποίο δένει στο πίσω μέρος και το σφίγγεις όσο ακριβώς θέλεις εσύ, και έχει και αυτό το κορδονάκι το οποίο μπαίνει πίσω από το λαιμό για να είναι πιο σταθερό. Μου αρέσει πάρα πολύ και γενικώς επιλέγω μαγιό από την εταιρεία αυτή, γιατί μου αρέσουν τα σχέδια. Αυτό το συγκεκριμένο μου έχει κλέψει την καρδιά γιατί είναι ένα πολύχρωμο και εμένα το καλοκαίρι μου αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματα. Έχει και μία μικρή ενίσχυση από μέσα και αυτό το κάνει να είναι ακόμα πιο σταθερό. Αυτό το πήρα 14 ευρώ και είναι από τη φετινή συλλογή του Τεζένι. Ελπίζω να το λέω σωστά. Για το κάτω μέρος του μαγιού μου επιλέγω αυτό εδώ, το οποίο είναι μαύρο. Ναι, το ξέρω ότι μόλις πριν από λίγο σας είπα ότι μου αρέσουν τα χρώματα, αλλά τιμώ να δίνω την ένταση στο πάνω μέρος. Αυτό ίσως το κάνω γιατί έχω και κάποια εξτρά κιλάκια, οπότε δεν θέλω να τραβάω την προσοχή σε αυτό το μέρος του σώματός μου, προτιμώ να την τραβάω στο πάνω μέρος. Επίσης, αυτό που έχω διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια και πάντα επιλέγω μαγιό τα οποία δένουν εδώ στο πλάι, είναι ότι όταν έχουν τέτοιες λεπτομέρειες που κρέμονται, αποσπούν λίγο την προσοχή και έτσι δεν φαίνονται πάρα πολύ οι ατέλειες που έχουμε στην περιφέρεια. Και το έχω πάρει από ένα μαγαζί εδώ στην περιοχή μου, στην Καλυθέα. Η αρχική τιμή ήταν στα 10 ευρώ, αλλά με τις εκπτώσεις που έχουν ξεκινήσει λίγο νωρίτερα, το πήρα νομίζω 6,5 ή 7 ευρώ. Ως δεύτερη επιλογή μαγιό, έχω επιλέξει να πάρω μαζί μου ένα τρικίνι. Όπως βλέπετε, λοιπόν, ουσιαστικά είναι ένα, αλλά είναι σαν να χωρίζεται σε δύο μέρη, γιατί έχει το κάτω μέρος του που είναι το σλιπάκι του και εδώ ενώνεται με το κρικάκι και αυτό είναι το πάνω μέρος το οποίο είναι σαν μπουστάκι και δένει πίσω από το λαιμό. Το συγκεκριμένο είναι από την εταιρεία Women's Secret και μας το είχαν δώσει δώρο στο event που είχαμε πάει για τη Women's Secret και είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν θα το φορέσω για να κολυμπήσω με αυτό το μαγιό, αλλά σίγουρα θα το φορέσω μαζί με την τζιν φουστίτσα μου όταν θα θέλω να κάτσω χαλαρά, να πιω τον καφέ μου ή αν θέλω να βγάλω το βραγμένο μαγιό και να φορέσω κάτι στεγνό. Αποφεύγω να φοράω μαγιό που είναι έτσι, γιατί δεν μου αρέσουν τα σημάδια που κάνουν στο σώμα, αν και αυτό νομίζω ότι είναι ιδανικό για όλους εμάς που έχουμε λίγο παραπανήσια κιλά και θέλουμε να κρύψουμε έτσι λίγο την κυλίτσα μας. Εννοείται δεν πάω πουθενά χωρίς αγιονάρες και για φέτος έχω επιλέξει αυτές εδώ τις αγιονάρες, τις οποίες είναι από την εταιρεία Sorbetto Accessory. Τις πήρα μόνο 3,5 ευρώ από το σούπερ μάρκετ, από το μεγάλο σούπερ μάρκετ της Κλαβενίτης που υπάρχει στην περιοχή μου. Μου άρεσαν πάρα πολύ γιατί είναι μαύρες και έχει αυτή την πολύ ωραία λεπτομέρεια στο πάνω μέρος που φαίνεται και έτσι δεν θα με δεσμεύει με οτιδήποτε ρούχο θέλω να το φορέσω. Από τη τσάντα θαλάσσης μου δεν λείπει ποτέ μία τζιν φούστα και έχω αυτή εδώ, δεν είναι καινούρια, είναι από τα H&M αγορασμένη. Μου αρέσει γιατί τη φοράω στο κάτω μέρος όταν θέλω να πάω να πάρω κάτι από ένα μαγαζί, όταν θέλω να κάτσω να πιω τον καφέ μου και γενικότερα δεν θέλω να είμαι με το μαγιό.
και νομίζω ότι μία jean φούστα σε βγάζει πάντα ασπροπρόσωπη, γιατί ταιριάζει με όλα, οτιδήποτε μαγιό και να φοράς και οτιδήποτε άλλο αξεσουάρα έχεις επάνω σου. Μην νομίζετε ότι έσκασα από τη ζέστη και γι' αυτό έβγαλα την μπουκαμίσα που φορούσα. Ήθελα απλά να σας δείξω τι έχω επιλέξει για πάνω μέρος να φοράω από πάνω, έτσι ώστε να με προστατεύει και από τον ήλιο, αλλά και όταν θέλω να είμαι λίγο πιο ντυμένη και να μην κυκλοφορώ με το μαγιό. Αυτή λοιπόν εδώ η μπουκαμίσα την αγόρασα από τα καταστήματα Zara. Έχει αυτό το μανικάκι εδώ, το φαρδί, το οποίο το διπλώνω για να είναι έτσι λίγο πιο στυλάτο. Είναι πάρα πολύ αέρινη και είναι πάρα πολύ δροσερό το υφασμά της. Πέφτει άνετη πάνω στο σώμα, χωρίς να κολλάει. Αν θες, κλείνεις και τα κουμπάκια για να το έχεις έτσι πιο κλειστό, ή τα αφήνεις τελείως ανοιχτό και το φοράς πάνω από το μαγιό σου. Μου άρεσε πάρα πολύ με το που την είδα. Η αρχική της τιμή ήταν γύρω στα 25 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Αλλά με την έκδοση που είχε, την πήρα στα 13 ευρώ. Και νομίζω ότι θα τη χαρώ όλο το καλοκαίρι όταν πηγαίνω στη θάλασσα και στις διακοπές μου. Θα την ξαναβάλω τώρα. Και αφού τελείωσα με το κομμάτι του outfit και τι ρούχα επιλέγω να έχω στη τσάντα της θαλάσσης μου, πάμε να σας δείξω καλλυντικά, αντιλιακά, αλλά και όλα τα υπόλοιπα που έχω πάντα μαζί μου. Θα ξεκινήσω με αυτό εδώ, το τεράστιο νεσεσέρ, το οποίο το έχω αγοράσει από το Jumbo. Αν δεν έχετε δει το προηγούμενο μου βίντεο με αγορές που έχω κάνει από το Jumbo και τι έχω επιλέξει, να πάτε να το δείτε, σας έχω το link κάπου εδώ πέρα για να το δείτε. Λοιπόν, εδώ μέσα έχω βάλει ό,τι αφορά τα αντιλιακά και θα σας κάνω έτσι μια γρήγορη περιήγηση. Θα ξεκινήσω με αντιλιακό προσώπου και δεν είναι άλλο από το αγαπημένο μου, όσοι με παρακολουθούν το ξέρετε, αυτό εδώ της Fresderm, το Second Skin Color Velvet Technology με χρώμα, 50 δίχτυ προστασίας θέλω για το πρόσωπό μου, γιατί έχω θέμα με τις πανάδες, έχω θέμα γενικότερα με τον ήλιο, με ενοχλεί, έχω ευαίσθητο δέρμα και θέλω να έχω την προστασία, τη μεγαλύτερη προστασία που μπορώ. Είναι με χρώμα γιατί με βοηθά και καλύπτει έτσι λίγο κάποιες δυσχρωμίες που έχω στο πρόσωπό μου, χωρίς όμως να φαίνεται ότι έχω κάνει ένα έντονο μακιγιάζ, απλά καλύπτει και εξισορροπεί την απόχρωση του δέρματός μου και δεν το αλλάζω με τίποτα. Άλλα δύο αντιλιακά που έχω για το πρόσωπο είναι και τα δύο από La Roche-Posay, είναι αυτά εδώ τα δύο. Αυτό είναι σε μορφή σπρέι, σας το έχω ξαναδείξει, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί μπορώ να ανανεώνω το αντιλιακό στο πρόσωπό μου ακόμα και όταν έχω κάνει μακιγιάζ χωρίς να χαλάσει. Επίσης με βολεύει πάρα πολύ στα παιδιά μου, γιατί τα παιδιά μου αρνούνται να βάλουν αντιλιακό στο πρόσωπο, οπότε με αυτό έχω βρει την υγειά μου γιατί τα ψακάζω λίγο στο πρόσωπο και είμαι ήσυχη. Και το δεύτερο, πάλι από La Roche-Posay, είναι αυτό εδώ το stick, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι σαν κραγιόν, είναι αρκετά παχύ και το χρησιμοποιώ σε σημεία που έχω ιδιαίτερο πρόβλημα με τις πανάδες, που είναι εδώ, που είναι εδώ, στη μύτη που βγάζω και διάφορες φακίδες. Αυτό το πρωτογνώρισα όταν ξεκίνησα να πηγαίνω κολυμβητήριο, που στην πισίνα δυστυχώς το πρόβλημα με τον ήλιο είναι πάρα πολύ μεγάλο και αμέσως φαίνονται πάρα πολύ έντονα οι πανάδες, οπότε το χρησιμοποιώ εκεί. Δεν είναι να το χρησιμοποιήσετε στην πόλη, γιατί αφήνει έτσι ένα φιλμ αρκετά παχύ το οποίο φαίνεται, όμως στη θάλασσα δεν με ενοχλεί καθόλου. Επίσης είναι ιδανικό για τα χείλη, για τα αυτιά και για όλα τα σημεία του προσώπου τα οποία καίγονται πάρα πολύ εύκολα. Είναι 50 δίχτυς προστασίας, είναι αδιάβροχο, επίσης βοηθάει να το βάλετε στα παιδιά, στα μαγουλάκια τους που καίγονται πάρα πολύ εύκολα και στη μητούλα, γιατί δεν χρειάζεται επάλυψη, κάνεις απλά ένα πέρασμα και τα παιδάκια που εκείνη την ώρα δεν θέλουν να καθίσουν και βιάζονται και θέλουν να φύγουν, είναι πάρα πολύ εύκολο για όλες εμάς που είμαστε μανούλες. Θα περάσω σε αντιλιακά για το σώμα και αυτή τη στιγμή στο τσαντάκι μου έχω αυτά τα τρία αντιλιακά. Το ένα είναι της Carotene, το Aqua Velvet ενυδατικό γαλάκτωμα για το σώμα, το οποίο είναι σε σπρέι μορφή, 30 δίχτυ προστασίας, είναι αδιάβροχο, είναι υψηλή προστασία και από UVB αλλά και από UVA ακτινοβολία, αλλά και από την IR, η οποία είναι μια καινούργια ακτινοβολία που έχει ανακαλυφθεί και είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και αυτή. Είναι ανθεκτικό στο νερό, μου αρέσει πάρα πολύ επειδή είναι σε μορφή σπρέι και απλώνεται πάρα πολύ εύκολο το γαλάκτωμα χωρίς να αφήνει άσπρα σημάδια. Το επόμενο είναι ένα λάδι μαυρίσματος από την Carotene, αγαπώ Carotene, μου αρέσουν όσα αντιλιακά έχω δοκιμάσει Carotene. Αυτό είναι ένα λάδι για έντονο μαύρισμα με καρύδα, το οποίο μυρίζει φανταστικά. Συνήθως παίρνω το dry oil, αυτό δηλαδή που είναι στεγνό λάδι, αλλά αυτή τη φορά είπα να πάρω το κλασικό γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και το αρώμα του. Δεν το βάζω ποτέ μόνο το συγκεκριμένο, δεν έχει δείχτη προστασίας, πάντα βάζω το γαλάκτωμα και από πάνω βάζω το λάδι μαυρίσματος για να βοηθήσω λίγο το μαύρισμά μου να γίνει πιο έντονο, γιατί δεν κάθομαι πάρα πολλές ώρες στον ήλιο, αποφεύγω από επιλογή
όχι μόνο γιατί καίγομαι, αλλά γιατί δεν θέλω να εκτίθομαι πάρα πολύ στις λαβερές ακτίνες του ήλιου. Και το τρίτο αντιλιακό που είναι στο νεσασεράκι μου αυτή τη στιγμή είναι από Pidgewin το Instant Glow 50 δίχτυ προστασίας. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το έχω αγοράσει πέρυσι και μου είχε κάνει ένα κλικ το Instant Glow που λέει μέσα, γιατί παλιότερα είχα δοκιμάσει ένα αντιλιακό της Garnier που ήταν έτσι με πολύ ωραίο σήμερα μέσα και αντανακλούσε τόσο ωραία και το έβαζα στο σώμα μου καθημερινά, όχι μόνο όταν πήγαινα για μπάνιο. Και επειδή εκείνο καταργήθηκε, ήλπιζα ότι αυτό θα του μοιάζει πάρα πολύ. Δυστυχώς το Instant Glow που έχει με απογοήτευσε, αλλά σαν αντιλιακό δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα, οπότε είπα να το τελειώσω, μιας και είναι περσινό. Αν και δεν κάνει να χρησιμοποιούμε τα περσινά μας, θεωρώ όμως ότι το έχω συντηρήσει σε πάρα πολύ καλές συνθήκες, δεν το έχω αφήσει να βράσει στον ήλιο. Πάντα να ξέρετε ότι φυλάω τα αντιλιακά μου και τα καλλυντικά που έχω μαζί μου σε κάποιο τσαντάκι ισοθερμικό, είτε το ψυγιάκι που παίρνουμε μαζί, επειδή εμείς είμαστε οικογένεια και παίρνουμε κάποιο ψυγιάκι συνήθως μαζί μας με νερά, φρούτα και τα σχετικά. Πάντα προσπαθώ να τα φυλάω εκεί μέσα για να μην βράζουν από τον ήλιο. Αλλά εσείς, αν δεν έχετε μαζί σας το ψυγιάκι αυτό το φορητό που όλοι παίρνουμε στις παραλίες, μπορείτε να πάρετε αυτά τα μικρά. Δείτε το βίντεο το προηγούμενο με τις αγορές από το Τζάμπο και θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Δεν τελειώνω με τα αντιλιακά εδώ, έχω άλλο ένα αντιλιακό. Έχω αυτό εδώ το αντιλιακό, επίσης από Καροτέν. Είναι για τα παιδιά, είναι 50 δίχτυ προστασίας. Επίσης προστατεύει UVB, UVA, FL και IRA. Παιδιά, αυτές τις δύο πραγματικά είναι πάρα πολύ καινούργιες. Τώρα τις βλέπω ότι τις έχουν προσθέσει δίπλα από τις ακτινοβολίες, τις κλασικές που ξέρουμε. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα πράγματα για την ακτινοβολία και γενικότερα πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο αντιλιακό για μας και τι είναι αυτό στην ουσία που κάνει επικίνδυνο τον ήλιο, κάποια πραγματάκια που και εγώ δεν τα γνώριζα και χαίρομαι πάρα πολύ που τα έμαθα και τα έχω ετοιμάσει, τα έχω κάνει σε βίντεο, ένα περσινό βίντεο που έχω κάνει, θα σας έχω το link κάπου εδώ πάνω για να πάτε να το δείτε. Αυτό το αντιλιακό λοιπόν το πήρα για τα παιδιά μου και όχι μόνο, το θεωρώ ότι είναι ένα οικογενειακό αντιλιακό. Και για μένα, 50, γιατί όπως είδατε το προηγούμενο ήταν 30, στα πρώτα μπάνια επιλέγω πάντα να βάζω 50, δεν με πειράζει που είναι παιδικό, ίσα ίσα που είναι πιο ελαφρύ για τα ευαίσθητα δέρματα και το χρησιμοποιούμε όλοι οικογενειακώς. Μου αρέσει που έχει αυτή την αδλία που είναι πάρα πολύ εύκολη στο να ψεκάζεις και να αλήφεσαι για να μην γλιστράει και σου φεύγει από τα χέρια, οπότε Καροτέν Kids για όλη την οικογένεια. Κάτι που δεν λείπει ποτέ από το νεσεσέρ της θάλασσας είναι ένα αντιλιακό λάδι για τα μαλλιά. Το συγκεκριμένο είναι το Sun Argan Hair Oil με δίχτυ προστασίας 15. Είναι αντιλιακή προστασία και ενυδάτωση μαζί στα 125 ml από την εταιρεία Mastic Spa, το οποίο δεν το έχω αγοράσει, το είχε ένα περιοδικό που πήρα πριν από κάποιες ημέρες και μάλιστα επέλεξα να το πάρω το συγκεκριμένο επειδή είχε και το συγκεκριμένο προϊόν. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, λίγο έτσι το είδα στα χέρια μου, αλλά είδα ότι είναι, ενώ είναι αρκετά λιπαρό, δεν κολλάει και θα το χρησιμοποιήσω σίγουρα και σε στεγνά μαλλιά πριν μπω στη θάλασσα, αλλά και όταν βγαίνω από τη θάλασσα μου αρέσει να το βάζω για να τα κάνει πιο μαλακά και να τα προστατεύει από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου και από την αλμύρα της θάλασσας. Και μια που μιλάμε για ενυδάτωση, έχω και αυτά εδώ τα δύο προϊόντα. Το ένα είναι ένα ιαματικό νερό σε σπρέι της VC, το οποίο δροσίζει το πρόσωπο και το φρεσκάρει και σου δίνει ένα αίσθημα δροσιάς όταν βρίσκεσαι στην παραλία. Είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ να το κάνω, γιατί με δροσίζει και πάντα το φυλάω και αυτό στο ψυγιάκι, όπως σας είπα, το ισοθερμικό, για να είναι δροσερό και να απολαμβάνω πολύ περισσότερο τη δροσιά του. Το δεύτερο σπρέι που έχω είναι από La Roche-Posay το Cerozinc, που είναι το πρώτο μίσλε για το λιπαρό δέρμα, για μάτ αποτέλεσμα, το οποίο μπορείς να το ψεκάσεις και πριν το μακιγιάζ αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας για να απορροφήσεις στην ουσία τα λιπαρά στοιχεία που μπορεί να έχει εκρίνει το δέρμα μας και να κάνει το δέρμα μας να φαίνεται μάτ. Από το νεσεσέρ της παραλίας δεν λείπει ποτέ μια φτένα για να μπορώ να ξεμπερδεύω τα μαλλιά μου, γιατί τα θέλω να τα αισθάνομαι ότι δεν είναι μπερδεμένα, γιατί νομίζω ότι έτσι σπάνε χειρότερα, και βέβαια ένα κλαμεράκι για να μπορώ να τα πιάνω. Και βέβαια μέσα σε αυτό το νεσεσέρ ρίχνω και μερικά φακελάκια από αυτά τα μαντιλάκια μιας χρήσεως που δίνουν δώρο στο Hondo Center. Κάτι που με έχει σώσει στην κυριολεξία τα τελευταία χρόνια είναι ένα άδειο νεσασεράκι, αυτό εδώ το πλαστικό που έχω πάντα μέσα στις αραθαλάσσες και βάζω το βρεγμένο μου μαγιό όταν θα το αλλάξω ή οτιδήποτε βρεγμένο έχω, έτσι ώστε να μην μου βρέχει τη τσάντα μου και όλα τα υπόλοιπα πράγματα.
Αυτό το βίντεο θα μπορούσα να το ονομάσω και challenge πώς ανεσεσεράκια χωράει η τσάντα θαλάσσισας. Γιατί έχω άλλο ένα ανεσεσεράκι αυτό εδώ πέρα, το οποίο έχω πράγματα εκτάκτου ανάγκης, ας το πούμε. Δηλαδή, έχω ένα στυλό και ένα μπλοκάκι σε περίπτωση που θέλω να σημειώσω κάτι. Σου έρχεται μια ιδέα, βρε παιδί μου, ή θες να σημειώσεις ένα τηλέφωνο, να μην το έχεις. Μία μικρή κτενούλα, γιατί πάντα χρειάζεται μία κτενούλα να την έχεις μαζί σου. Ένα απολυμπαντικό για τα χέρια σε μορφή τζελ. Μαντιλάκια με αντισηπτικό για να καθαρίζεις πάντα τα χέρια σου. Ένα ντεπών, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σε πιάσει ένας πονοκέφαλος. Εννοείται ένα selfie stick για να βγάζεις ωραίες φωτογραφίες με την παρέα σου. Καραμελίτσες μέντες για δροσερή αναπνοή. Ένα πορτοφολάκι με λίγα χρήματα μέσα, γιατί στη θάλασσα θα χρειαστείς να πάρεις ένα νερό, ένα καφέ, μια γρανίτα, ό,τι θες ρε παιδί μου. Δεν λείπει ποτέ ένα power bank, και αυτή τη στιγμή λείπει και ο φορτιστής μου, το καλώδιο δηλαδή, θα έπρεπε να το έχω εδώ. Τι άλλο έχουμε μέσα? Μία λίμα. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου σπάσει ένα νύχι, να μην έχεις μία λίμα στη τσαντούλα σου. Καθρεφτάκι για να τσεκάρεις και το μακιγιά σου. Για να δούμε τι άλλο έχει. Α! Κάτι που είναι SOS. Μία μπάρα δημητριακών. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σε πιάσει μια λιγούρα. Και εγώ όταν πεινάω γίνομαι άλλος άνθρωπος. Γι' αυτό πάντα υπάρχει μια μπάρα δημητριακών. Επίσης, σε αυτό το μικρό κουτάκι έχω γάντια λάτεξ μία χρήσεως. Άνθρωποι είμαστε. Μπορεί να χρειαστούμε ένα γάντι, να μην το έχουμε. Και για να ψαχουλέψω, άμα ψαχουλέψω θα βρω και κάτι ακόμα. Α, ναι, έχω και έναν αναπτήρα. Αυτόν εδώ, τον οποίο μπορεί να μην καπνίζω, αλλά έχω σώσει πάρα πολύ κόσμο γιατί πάντα κουβαλάω μαζί μου έναν αναπτήρα. Ένα πακέτο χαρτομάντιλα, γιατί πάντα χρειάζεται για να έχει χαρτομάντιλα. Για να δω, μου έχει ξεφύγει τίποτα. Νομίζω σας τα έδειξα όλα. Αυτό είναι και ένα νεσεσεράκι το οποίο το έχω πάντα και στην κανονική μου τσάντα. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί κλείνει με το φερμουάρ και ασφαλίζει. Και ξέρω ότι εδώ μέσα έχω πράγματα που μπορεί να χρειαστώ εκτάκτου ανάγκης, τα λέω εγώ. Και το έχω πάντα μαζί μου, οπότε δεν θα μπορούσε να λείπει από την τσάντα θαλάσσης μου. Τελευταίο νεσεσεράκι, το υπόσχομαι, είναι αυτό εδώ και είναι το νεσεσεράκι του μακιγιάζ. Η αλήθεια είναι ότι δεν το παίρνω πάντα μαζί μου έτσι γεμάτο. Τώρα το έχω ετοιμάσει γιατί θα φύγουμε για ένα διήμερο, οπότε θα πάρω κάτι παραπάνω μαζί μου. Αλλά συνήθως αυτό που παίρνω πάντα μαζί μου στη θάλασσα είναι το αγαπημένο μου κραγιόν. Είναι και αυτό που φοράω αυτή τη στιγμή. Σας το έχω δείξει και στο Instagram όσοι με παρακολουθείτε εκεί. Είναι από την Essence, από τη σειρά Color Up Shine On, το νούμερο 06, ένα κατακόκκινο. Δεν είναι τόσο έντονο, έχω βάλει 2 και 3 και 4 τρώσεις να σας πω για να φανεί τόσο έντονο. Κανονικά είναι έτσι λίγο πιο διάφανο και είναι πάρα πολύ γυαλιστερό και ενυδατικό. Είναι στα 2,5 ευρώ, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί μπορείς να το φορέσεις από το πρωί έως το βράδυ και να χτίσεις την έντασή του όσο θέλεις εσύ. Όλα τα υπόλοιπα που περιέχονται σε αυτό εδώ ένα σεσεράκι δεν θα σας τα δείξω σε αυτό εδώ το βίντεο, γιατί θα ανέβει ένα επόμενο το οποίο θα σας δείξω τι παίρνω μαζί μου από καλλυντικά στις διακοπές μου, οπότε και θα το αναλύσουμε εκεί. Διεξοδικά. Αυτή είναι λοιπόν η τσάντα θαλάσσης που θα παίρνω μαζί μου από εδώ και στο εξής στη θάλασσα και τα προϊόντα που επιλέγω εγώ να έχω πάντα μαζί μου, και έτσι δεν έχω να νοιαστώ για τίποτα άλλο παρά μόνο να απολαύσω τα υπέροχα νερά των ελληνικών θαλασσών και τον φανταστικό ήλιο, πάντα με την προστασία ενός αντιλιακού. Μην το ξεχνάτε αυτό. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να το κάνετε ένα like και να μου αφήσετε σχόλιο από κάτω τι παίρνετε πάντα εσείς μαζί σας στη θάλασσα και δεν το αποχωρίζεστε ποτέ. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου αν είστε καινούργοι εδώ και θέλετε να δείτε κι άλλα τέτοια βίντεο. Επίσης να έρθετε στην παρέα μου στο Instagram αλλά και στο Facebook, γιατί εκεί έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε πιο συχνά. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε κάθε μέρα. Φιλάκια πολλά!